ώρα είναι. Σταμάτησε. Δεν είναι δυνατόν, και αυτό σταμάτησε. Περίεργο. Δεν πάνε 6 μήνες που άλλαξα μπαταρίες. Αυτό το αρκουδάκι με το τύμπανο στην τηλεόραση το κοπανάει εδώ και ένα χρόνο και δεν του τέλειωσαν ακόμη οι μπαταρίες. Του τα δω γιατί σταμάτησαν. Περίεργο. Έλα, καλή, αργήσαμε. Έχουν βουλώσει τρύπες από τα αυτιά μου, δεν μπαίνουν τα σκουλαρίκια. Τι έχουνε τα αυτιά σου? Η αλήθεια είναι πως δεν ακούει πολύ καλά τώρα τελευταία. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι, ξαδέρφη. Εδώ είμαστε ακόμα για να ακούσει τη φωνή μου? Όχι, δεν είμαι ο τηλεφωνητής. Λες να ήμουνα και να έκανα διάλογο μαζί σου. Είσαι συγχυσμένη, το καταλαβαίνω. Έχασες τον άνθρωπό σου, λίγο πράγμα είναι αυτό. Εγώ να δεις, πάω να σκάσω από τη στεναχώρια μου. Μπορεί να μην βλεπόμαστε συχνά με τον ξάδερφο, αλλά δεν έπεψε να είναι συγγενής μου, αίμα μου. Ναι, περιμένω την ανιψιά μου να ετοιμαστεί. Έλα, καλέ. Θα τον θάψουν τον άνθρωπο και εμείς θα είμαστε ακόμα εδώ. Πότε θα πάμε, στα 40? Μπα. Ναι, ξαδέρφη μου, αρχίστε εσείς και ερχόμαστε εμείς. Ναι, γεια σου. Γεια. Άσε. Είχα να βάλω καιρό τρυπητά σκουλαρίκια και κλείσανε τρύπες από τα αυτιά μου. Τελικά έβαλα κλιπς. Είναι ωραία. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό που φοράς. Αρμάνι. Μήπως δεν κατάλαβες καλά που πάμε? Στην κηδεία του θείου. Του ξαδέρφου μου. Ναι. Όχι στα Κάρμινα Μπουράνα. Στην όπερα. Όχι, την περασμένη εβδομάδα πήγα στο Μουσικό Μέγαρο. Το ξέρω, μαζί πήγαμε. Και τι φόραγα τα ίδια? Εκτός από αυτό το γουναρικό. Πειράζει. Λες να προσέξουν ότι φοράω τα ίδια? Άντε καλέ, δεν νομίζω. Άλλος κόσμος πάει στην όπερα, άλλος στις κηδείες. Και αυτό το πράγμα που έβαλε στο λαιμό σου, τι είναι? Μην το πει σε κανέναν, κουνέλι. Κουνέλι, ε? Πριν γίνει στη Φάδου ή μετά? Α, λες για τους χρωματισμούς, είδες τι ωραία τους πετυχαίνουν. Νομίζω ότι είναι αλεπού. Με βλέπεις εμένα? Μια χαρά είσαι. Βλέπεις τη φορά? Είναι θέμα γούστου. Δεν τα έβαλα για γούστο, τα έβαλα για την κηδεία. Στις κηδείες συνήθως τέτοια φοράνε. Ναι, δεν έχω. Τι, δεν έχεις ένα μαύρο ρούχο? Όχι. Α, ναι, νομίζω κάτι έχω. Ωραία, βάλε λοιπόν κάτι σκούρο και πάμε να φύγουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχω μαργήσει. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εδώ δεν γίνεται κηδεία? Εδώ γίνεται. Όχι στη Θεσσαλονίκη που έμενε ο θείος? Όχι. Τότε τι, δεν θα προλάβουμε το αεροπλάνο? Την κηδεία. Και θέλεις να τη δεις ολόκληρη? Oh. Άμα χάσουμε την αρχή στο κάτω-κάτω, βάζουμε κάποιον να μας τη διηγηθεί. Ένα λεπτό. Εντάξει, ξαδέρφη, ερχόμαι. Εσύ είσαι Σωτήρη. Τι θέλεις να μου πεις? Φεύγω τώρα. Φεύγω, σου λέω. Τώρα να έρθεις αποκλείεται. Πάω σε κηδεία. Σύντομα θα έρθω και στη δική σου κηδεία. Απογοητευμένος σε πάλι. Και δεν μου λες κάθε φορά που θα έχεις μια ερωτική απογοήτευση θα σε λούζομαι εγώ? Πώς είπατε? Δεν συμμερίζομαι τον πόνο του φίλου μου? Καταρχήν δεν είσαι φίλος μου, είσαι πρώην άντρας μου. Και αν σαν έχομαι καμιά φορά να άρχισαι εδώ και να κλαίγεσαι για τις διάφορες ουρλουλούδες που σε παρατάνε, το κάνω μόνο και μόνο για να μην νομίζεις ότι ζηλεύω. Α, τι? Τι να ζηλέψω βρε από σένα έτσι όπως έχεις γίνει? Θα γέλαγαν και τα κατσίκια αν ζήλευα. Έλα τώρα, έχω δουλειά, φεύγω σου είπα. Άντε, άντε, γεια σου. Αυτός έβγαλε και στήθος, άλλαξαν οι ορμόνες του. Είναι δυνατόν να ζηλέψουν έναν άντρα με στήθος? Μη χειρότερα. Εντάξει είμαι. Για την κηδεία όχι, για την κόμπα καμπάνα το καμπαρέ ό,τι πρέπει. Έλα πάμε να φύγουμε πια. Με έχεις σκάσει μπρος. Άντε, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Με έσκασες. Άντε είπα. Άντε.